κάλεσμα που μας έκανε ο αντιδήμαρχος Αμανής, ο κύριος Σιδηρής Ντομάτας. Ανεβήκαμε πάνω, εγώ, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, μαζί με τους προέδρους των σχολικών επιτροπών, στην πρώτη βάθμια στην κυρία Ειρήνη Ψήλιο και τη δεύτερη βάθμια στον κύριο Χατζησταμάτη Βίκτορα Κώστα. Και συναντηθήκαμε με τον διευθυντή του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς. Μας έκανα μια ενημέρωση στα προβλήματα, κυρίως τα κτηριακά, τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα που έχει αυτό το σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο στηρίζει όλη την Αμάνη, όλα τα χωριά της Αμάνης, είναι το νηπιαγωγείο μέσα εκεί, το δημοτικό, το γυμνάσιο. Δηλαδή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Αμάνης είναι σε αυτό το κτίριο. Από ό,τι είδαμε, έχει θέματα στεγανοποίησης κυρίως από τα πορτοπαράθυρα και τις εισόδους του κτιρίου. Υπάρχουν αρκετά θέματα στο δάπεδο, από τα νερά που έχουν μπει κατά καιρούς. Και ένα μεγάλο θέμα που το συναντήσαμε και βέβαια είναι ότι έχει όλο αυτό το κτίριο, το τεράστιο μεγάλο κτίριο, δεν έχει τουαλέτες εσωτερικές και έχει εξωτερικές πάρα πολύ μακριά. Μετά από αυτή την ενημέρωση που είχαμε και συζητήσαμε και μαζί και με τον διευθυντή του κ. Βαραδίση, θα φτιάξουμε μία έκθεση μαζί με τους πρόεδρους των σχολικών επιτροπών για να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και άμεσα να λειτουργήσουμε για τη βοήθεια αυτού του κτηρίου. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά τα θέματα. Ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κτίριο είναι ότι έχει πάρα πολλά πορτοπαράθυρα, τα οποία είναι αρκετά χαλασμένα. Έχουν πολλά πορτοπαράθυρα, δεν έχουν παραθυρόπλακες που λένε για να στεναχωρεί από κάτω και γλύφουν τα νερά τους τοίχους και μπαίνουν τα νερά μέσα. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε και ποια λύση να βρούμε άμεσα.